ένα μήνυμα συνέχισης της πλέον του ενός αιώνα και στα Γιάννενα προσφοράς στο συνάνθρωπο έστειλε το Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων του Ερυθρού Σταυρού, που πραγματοποίησε την Κυριακή την τελετή ορκωμοσίας απονομής πτυχίων και τιμητικών διακρίσεων στους εθελοντές του τομέα υγείας, πρόνοιας, σαμαριτών διασωστών και ναυαγοσωστών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνη Αυγερινού, που έκανε ειδική μνήμα στην προσφορά του τοπικού παραρτήματος από την ίδρυσή του το 1914. Να την αφιερώσω λοιπόν στη σεπτή μνήμη των εμπνευσμένων πρωτεργατών και ευγενών μυσταγωγών του ελληνικού ερυθροσταυρισμού. Και ειλικρινά δεν είναι σχήμα λόγου, είναι απόλυτη πραγματικότητα, εάν αναλογιστούμε ότι υπέροχοι άνθρωποι, υπέρλαμπροι θα έλεγα εθελοντές ερυθροσταυρίτες, το 1914 επίσημα ίδρυσαν αυτό το τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην πόλη των Ιωαννίνων. Και οι άνθρωποι αυτοί, με τις απαράμιλες αλτρουιστικές δράσεις και ενέργειές τους, λάμπριναν και κατάβγασαν την ελληνοχριστιανική διαδρομή αυτής της πόλης από το 1914 μέχρι και το Μέγα έπος 40-41. Ενισχυμένη πραγματικά κοινωνική δράση, η οποία εδράζεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινοφελών δραστηριοτήτων, με απότερο στόχο και σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, την ενδυνάμωση του εθελοντικού πνεύματος, το έχει ανάγκη η χώρα, του πραγματικού εθελοντικού πνεύματος. Παρένθεση, και λέω ότι οι εθελοντές μας είναι διακριτοί σήμερα. Γιατί έχουν υποστεί μία μακρόχρονη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που τους καθιστά διακριτούς. Γιατί όποτε και όπου κληθούν να δώσουν τη βοήθειά τους θα είναι απόλυτα αποτελεσματικοί. Θα σώσουν μία ανθρώπινη ζωή. Και ειρήστο εν παρόδο, καλό την κοινωνία των Ιωαννίνων. Μεταλαμπαδεύστε στους φίλους και φίλες να έρθουν και να μάθουν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ποιοτικές πρώτες βοήθειες. Χαιρετισμό απίφθηναν ακόμη στην εκδήλωση εκ μέρους της Μητρόπολης Ιωαννίνων ο Πανοσολογιώτατος Πρωτοσύγγελος Πατέρας Θωμάς Ανδρέου και ο Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κωνσταντίνος Δακαλέτσης, για να ακολουθήσουν οι επιδόσεις των πτυχίων και των τιμητικών διακρίσεων. Εξάλλου, σε οδυνηρές στιγμές και στον τόπο μας και αλλού, σε καταστροφές, σε φωνικές καταστροφές, ο Ερυθρός Σταυρός πάντα μπαίνει μπροστά. Δράτω με επίσης την ευκαιρία να επισημάνω το γεγονός ότι όλο αυτό το κίνημα αλληλεγγύης, ανθρωπισμού και αγάπης προς τον συνάνθρωπο και κυρίως προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο εδράζεται μέσα από την εξαίρετη και γνωστή σε όλους μας παραβολή του Καλού Σαμαρίτη. Είναι ακόμα μία ανθρωπιστική κρίση και εμπόλεμη, όπως είπε η συγκεκριμένη, αλλά και ανθρωπιστικές κρίσεις που ξεσπούν συνεχώς, δυστυχώς και στην Ελλάδα, λόγω των περιβαλλοντικών αλλαγών που διαπιστώνουμε συνεχώς. Και αυτό δείχνει πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχει όλη η κοινωνία αυτούς τους εθελοντές και όλους τους εθελοντές. Έχει αυτή την ανάγκη μέσα στα πλαίσια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και παγκοσμίως της Ερυθράς Μυσελίνου ως έναν οργανισμό που είναι κοινής αποδοχής.